Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, και εσείς κύριοι συνάδελφοι, παιδί φίλοι και φίλες. Μπορώ να συνεχίσω, θα αρχίσω το χαιρετισμό και θα συνεχίσω από εκεί που ήταν τα λόγια του Αρχιεπισκόπου και του Υπουργού Υγείας. Και έχετε ήδη εξαίρετους τους επιστήμονες, οπότε δεν θα μείνω στους αριθμούς και στην επιδημιολογία του καρκίνου, αλλά το πόσο πλέον ο καρκίνος και ως χρόνια νόσο επηρεάζει τις ζωές μας, την υγεία μας, τις ζωές μας και την οικογένειά μας και όλο τον κοινωνικό περίγυρο. Το Υπουργείο Υγείας και χάρη στις προσπάθειες και ήμασταν τυχεροί ως κυβέρνηση της κυρίας Δάκας που είναι και εξειδικευμένη επιστήμονας στο συγκεκριμένο τομέα, έχει ήδη αρχίσει την εκπόνηση εθνικού σχεδίου δράσης για τον καρκίνο σε μια προσπάθεια, όπως ανέφερε ο Υπουργός, για την ολιστική αντιμετώπιση του. Και η ολιστική αντιμετώπιση του περιλαμβάνει την ενημέρωση. Έχουμε δει ότι πολλές φορές οι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι. Νομίζω αποτελέσματα κάποιας έρευνας θα παρουσιαστούν και στο συνέδριο αυτό. Δεν είναι ενημερωμένοι για τα συμπτώματα, τα οποία θα μπορούν να οδηγήσουν σε μια έγκαιρη διάγνωση. Το οποίο έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερο αποτέλεσμα και πολλές φορές σημαίνει yes. Ο δεύτερος άξονας είναι ο άξονας της πρόληψης. Η κυβέρνηση και με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας εκπονεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σχέδιο και δράσης πρόληψης από την ιστορία της δημιουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας με χρήματα που ξεπερνούν τα 450 εκατομμύρια. Το Σπύρος Δοξιάδης ήδη έχει αρχίσει το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για το καρκίνο του μαστού και το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε και τις υπόλοιπες πολιτικές δράσεις. Όσον αφορά τον τομέα της διάγνωσης και θεραπείας, και είναι εκεί που είναι η στόχευσή μας με δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, να παρέχουμε ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας, ευκολότερη πρόσβαση στους ασθενείς και στο σύστημα υγείας αλλά και στις καινοτόμες θεραπείες. Σε αυτό τον άξονα κινούμαστε ήδη στη δημιουργία χρήσης ψηφιακών εργαλείων. Ο ολοκληρωμένος ψηφιακός φάκελος που είναι παράλληλος με τον ψηφιακό φάκελο του ασθενή ύψους 30 εκατομμυρίων ολοκληρώνει το διαγωνισμό και θα έχει παραδοθεί σε εμάς μέχρι το τέλος του 2025 και με τα ψηφιακά του εργαλεία θα μπορέσουμε ή θα μπορέσουν καλύτερα οι επαγγελματίες υγείας να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή να μπορούμε να καθορίσουμε και να βοηθήσουμε ίσως τη μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της πορείας τους εντός του συστήματος από το ένα τμήμα στο άλλο, να μπορούμε αυτό με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων που τα έχουμε χρησιμοποιήσει και στο εμβολιαστικό σύστημα να μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς έτσι ώστε να παρέχουμε ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας. Το δεύτερο είναι οι κλινικές μελέτες με το επενδυτικό νόμο του Global. Ευνοούμε και δίνουμε κίνητρα στις φαρμακευτικές εταιρείες έτσι ώστε να αναπτύξουν κλινικές μελέτες εδώ με το κίνητρο να πάρουν μέρος πίσω του GLOWPAC, κάτι το οποίο δίνει πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες στους ασθενείς, όπως επίσης και τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τις κλινικές μελέτες που θα δώσει τη γνώση και στους επαγγελματίες υγείας αλλά και στους πολίτες για το τι γίνεται. Αυτά είναι τα βήματα τα οποία θα αποτελέσουν, όπως έχω πει και στην αρχή, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον καρκίνο, με κυριότερο στόχο να φτάσουμε στην εγκυρότερη στην πρόληψη, στην εγκυρότερη διάγνωση και στην παροχή υψηλότερων ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους ογκολογικούς ασθενείς. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριο, να εξαίρω την πρωτοβουλία του Fair Life ως φορέα και για το συνέδριο αυτό, η τρίτη χρονιά που γίνεται και για όλες τις υπόλοιπες δράσεις. Που αφορά την ευαισθητοποίηση του κοινού και την υποβοήθηση των επαγγελματιών υγείας και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην ημερίδα σας.